Ο Αμερικανός τεχνολογικός δισεκατομμυριούχος Elon Musk κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι περιορίζει την ελευθερία του λόγου, επικαλούμενος στον αγώνα του κόμματος ενάντια στη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση. Οι δηλώσεις του Musk έγιναν μετά το debate μεταξύ του δημοκρατικού υποψηφίου και κυβερνήτη της Μινεσότα, Tim Walz, και του ρεπουμπλικανού υποψηφίου, γερουσιαστή του Οχάιο, James Vance. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα ελευθερίας του λόγου και λογοκρισίας. Ο Walz τόνισε ότι η ρητορική μίσους και η παραπληροφόρηση δεν εμπίπτουν στην προστασία της πρώτης τροποποίησης, αναφέροντας ότι δεν επιτρέπεται να φωνάξει κανείς φωτιά σε ένα γεμάτο θέατρο, επικαλούμενος το νομικό προηγούμενο του δικαστή Όλιβερ Wendell Holmes. Σχολιάζοντας το Twitter, ο Musk κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα ότι προσπαθεί να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης του μίσους. Ο Vance, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υποστήριξε ότι η λογοκρισία που εφαρμόζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και υποστηρίζεται από την κυβέρνηση Biden αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Biden-Harris ότι προσπαθεί να απαγορεύσει τους Αμερικανούς από πλατφόρμες όπως το Facebook επειδή επέκριναν τις κυβερνητικές εντολές μάσκας για νήπια εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.